80 χρόνια συμπληρώνονται από το σαμποτάζ του αεροδρομίου Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο φωτεινό παράδειγμα αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποδεικνύοντας την πίστη και αφοσίωση των Ελλήνων για την ελευθερία της πατρίδας μας. Είναι μια πράξη που έγινε για να αντιμετωπιστεί κυρίως ο Ρόμελ στον πόλεμο της Αιγύπτου. Έλληνες, Άγγλοι, Γάλλοι συνεργάστηκαν και ανατείναξαν όλα τα αεροδρόμια που βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη νύχτα της 13ης 1942. Καταγράφεται ιστορικά ως το πρώτο σαμποτάζ σε ολόκληρη την Ευρώπη εναντίον των δυνάμεων του άξονα από τις συμμαχικές δυνάμεις. Εμείς, μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις όπως και τη σημερινή, τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας, τα ηρωικά κατορθώματά τους. Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, τιμήθηκε η μνήμη των ηρών που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής. Ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για τους πρωταγωνιστές αυτού του σπουδαίου πολεμικού γεγονότος, το σαμποτάζ του αεροδρομίου Ηρακλείου. Η θυσία τους απερίγραπτη και όλοι εμείς σήμερα τους θυμόμαστε και μαθαίνουμε στα παιδιά κυρίως πώς να αγωνίζονται για τη λευτεριά. Ήταν ξημέρωμα 13 προς 14 Ιουνίου του 1942. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου γίνεται ένα από τα σημαντικότερα σαμποτάζ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κομμάντος της Ειδικής Εναέρειας Υπηρεσίας, Τζέλικο Μπερζέ Μουό, Πιέρ Λεωστίκ Σιμπάρ, αλλά και ο κριτικός Κωσής Πετράκης, οι τολμηροί που ανέλαβαν την αποστολή. Στόχος η καταστροφή των αποθηκών καυσίμων και πυρομαχικών του αεροδρομίου, το οποίο είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κομβικά αεροδρόμια της εποχής λόγω μεταφορών στη Μέση Ανατολή. Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθεριά. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές που έκαναν το σαμποτάζ εδώ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είναι χρέος μας να βρισκόμαστε εδώ και να τους θυμάμαι για ό,τι εμείς απολαμβάνουμε σήμερα. Στα βήματα των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για να κυκλοφορούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι, το μήνυμα ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός, όταν διακυβεύονται τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ούτε σπιθαμή πίσω. Μία μεγάλη επέτειος που τιμά τους αγώνες μας και μας δείχνει σήμερα, ένα παραπάνω σήμερα, το δρόμο τι πρέπει να κάνουμε. Η αιωνία του συμνήμη. Με συγκίνηση τιμήθηκε και φέτος η επέτειος από το σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είχε άμεσες επιπτώσεις, καθώς για λόγους αντιπίνων εκτελέσκαν την επόμενη μέρα 50 επίλεκτα πρόσωπα του τόπου μας.